Με καλησπέρα. Καλησπέρα, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδάκη. Καταθέσατε μαζί με τον συνάδελφό σας ερώτηση. Βάζετε το θέμα γενικότερα σε σχέση και με τη γενικευμένη παρακολούθηση που λέτε ότι γίνεται των πολιτών. Θέλω ωστόσο αρχικά το σχόλιο σας, γιατί αφορά έναν συνάδελφό σας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που όπως λένε τα στοιχεία, ήταν στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ και παρακολουθούνταν το τηλέφωνό του, ενώ ήταν ευρωβουλευτής και θα γίνονταν αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Ναι, πρόκειται για μια υπόθεση που θα λέγαμε ότι είναι η κορφή του παγόβουνου, με την έννοια ότι δεν είναι πρωτοφανές όπως το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζουν. Με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλες υποθέσεις και δημοσιογράφων και η υπόθεση των συνακροάσεων του τηλεφωνικού κέντρου της έδρας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ από το 2016 με συγκεκριμένες τεκμηριωμένες καταγγελίες. Άρα λοιπόν μιλάμε για ένα κυκαιώνα παρακολουθήσεων ο οποίος έχει χτιστεί βήμα το βήμα εδώ και πολλά χρόνια. Και αυτό αναδεικνύει το ΚΚΕ και με την ερώτηση ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας που θα λέγαμε φωτίζει όλο το μηχανισμό νόμων, κανονισμών, οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μηχανισμών της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης που λειτουργούν όλα αυτά τα χρόνια και ακριβώς διαμορφώνουν αυτό το έδαφος των παρακολουθήσεων, των συνακροάσεων, συγκέντρωσης προσωπικών δεδομένων, της επεξεργασίας τους, ακόμα και της εμπορίας τους, γιατί είναι ένα πολυπλόκαμο ζήτημα και ακριβώς θέτουμε το ζήτημα γιατί, ξέρετε, η συζήτηση περιορίζεται σήμερα στο αν θα είναι νόμιμες ή παράνομες παρακολουθήσεις. Η ελληνική πλευρά λέει ότι είναι νόμιμες, η ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι ότι ακριβώς περιγράφουμε ότι ακριβώς αυτό το νομικό πλαίσιο επιτρέπει την παρακολούθηση εν δυνάμει και εσάς και εμένα και όλων. Mm-hmm. Όχι απλά μόνο μιας-δυο περιπτώσεων, δηλαδή εδώ μιλάμε για μια προληπτική παρακολούθηση στο όνομα της επίκλησης της εθνικής ασφάλειας, της καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της καταπολέμησης του ριζοσπαστισμού, γιατί έχουν εφευρεθεί διάφορα προσχήματα ακριβώς. Και εδώ μιλάμε για μια γενικευμένη κατάσταση παρακολουθήσεων που έχει ξεκινήσει με νόμο του ΠΑΣΟΚ το 1994. Ναι. Υπήρξαν οι οδηγίες το 2002 και 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακριβώς διαμόρφωσαν το έδαφος να μπορεί να παρακολουθείται οποιοδήποτε και να υπάρχει πλήρη ενημέρωση για το από πού τηλεφωνάει, με ποιον μιλάει, ακόμα και για τις αναπάτητες του κλήσης. Και βεβαίως έχει διαμορφωθεί αυτό το έδαφος και με τον λεγόμενο νόμο, τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άραγε όλοι αυτοί που έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται και ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων μια χαρά προστατεύει, τι λένε σήμερα για αυτές τις εξελίξεις? Ή το 2019 για παράδειγμα υπήρξε αντίστοιχος εθνικός νόμος ο οποίος ψηφίστηκε από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Μέρα 25 και ΠΑΣΟΚ, που ακριβώς προβλέπει στο όνομα της εθνικής ασφάλειας και των κινδύνων εθνικής ασφάλειας μιας έννοιας λάστιχο να αίρεται κάθε προστασία προσωπικών δεδομένων. Το ίδιο και οι άρσεις παρακολουθήσεων, οι οποίες έχουν γεωμετρικά εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια. Από το 2008 έχουν 15πλασιαστεί και μιλάμε για παρακολουθήσεις οι οποίες με διάταξη την οποία ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ που σήμερα δικαίως φωνάζει για την παρακολούθηση του επικεφαλής του, αλλά με διάταξη λοιπόν δεν υποχρεούται η ΑΔΑΕ ούτε καν να ενημερώσει τον στόχο των παρακολουθήσεων. Κύριε Παπαδάκη, αν ο κύριος Ανδρουλάκης δεν ήταν ευρωβουλευτής και δεν είχε προσφύγει στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές εκεί του Ευρωκοινοβουλίου για να δει εάν είναι θύμα του άλλου του λογισμικού, θα είχαμε ανακαλύψει τώρα, θα κάναμε αυτό το διάλογο? Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν δεν πρόκειται για την πρώτη καταγγελία αυτή. Θέλω να σας πω για παράδειγμα ότι πέρσι το 2021 το ΚΚΕ καταψήφισε
τον κανονισμό που, τον συγκεκριμένο κανονισμό που επιτρέπει και προβλέπει μάλιστα προδιαγραφές για το εμπόριο τέτοιων λογισμικών. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 έχει και κανονισμό που προβλέπει πώς θα γίνεται η αγορά και η εισαγωγή τέτοιων λογισμικών. Άρα λοιπόν να μην πέφτουμε από τα σύννεφα ότι τώρα ανακαλύψαμε την Αμερική με τις συγκεκριμένες καταγγελίες, γιατί αυτά για παράδειγμα, αυτά τα βαλιτσάκια και αυτή τα λογισμικά είναι αυτή τη στιγμή σε 24 εθνικές υπηρεσίες κρατών μελών και άλλων οργανισμών σε 12 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πλέγμα ολόκληρων που σήμερα διαμορφώνεται. Έχουμε 38 άρσεις τηλεφωνικού απορρίτου την ημέρα. Ναι. Άρα λοιπόν νομίζουμε ότι η ουσία της υπόθεσης είναι πια ότι δεν πρέπει να περάσει η λογική ότι παρακολουθούνται όλοι, εφόσον παρακολουθούνται ας αποδεχθώ και εγώ να παρακολουθείτε η ζωή μου, οι συνδιαλέξεις μου, οι προσωπικές μου συζητήσεις με τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτό δεν πρέπει να περάσει μια μυρολατρεία και μπροστά στον όγκο του πλέγματος που, των νόμων και των κανονισμών και των μηχανισμών που έχουν φτιαχτεί. Αλλά σήμερα χρειάζεται να δυναμώσει πάλι το εργατικού λαϊκού κινήματος, να αποκαλύψει αυτό το πλέγμα που μόνο το ΚΚΕ έγκαιρα και στην Βουλή και στην Ευρωβουλή αποκάλυψε και καταψήφισε, ενώ όλοι οι υπόλοιποι που σήμερα και κάποιοι από αυτοί ταλούζονται είχαν υπερψηφίσει και στηρίξαν όλο αυτό το πλαίσιο. Και βεβαίως σήμερα αναδεικνύει ακριβώς σήμερα την ανάγκη πολύ περισσότερο να διερευνηθεί η αλήθεια. Ξέρετε, το ΚΚΕ έχει υποστηρίξει το αίτημα για συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή. Όμως, να ξέρετε, επειδή έχουμε μια εμπειρία... Από τις εξεταστικές, πολύ... ναι. Ακριβώς. Δεν έχουμε, ούτε βασίζουμε πολλά σε εκφράσεις του τύπου «θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο», «θα αποκαλυφθεί όλα στο φως» κτλ. Τα γνωρίζουμε αυτά και γνωρίζουμε καλά ότι δεν έχετε πολλές ελπίδες για το αποτέλεσμα αυτής της Επιτροπής. Τι ελπίδες έχετε για την απάντηση που θα πάρετε από την Επιτροπή, τι ακριβώς ρωτάτε, τι θέλετε να σας πούν? Θέλετε να παραδεχτούν, να παραδεχτούν ότι έχουν κάνει λάθος? Όχι, αυτό που θέλουμε να αποκαλύψουμε είναι την υποκρισία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στο όνομα υποτίθεται της προστασίας των, των προσωπικών δεδομένων, των συνδιαλέξεων. Μάλιστα η εκπρόσωπος σήμερα τύπου χθες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι αν γίνονται, λέει, παράνομες παρακολουθήσεις είναι απαράδεκτο. Ενώ οι ίδιοι οι κανονισμοί τα έχουν νομιμοποιήσει όλα αυτά. Πρόκειται λοιπόν για απίθυμενη υποκρισία και εμείς ακριβώς αναδεικνύουμε τη σημασία που έχει και η δράση και η πάλη του ΚΚΕ και η δράση του και στο Ευρωκοινοβούλιο, που αν δεν ήταν το ΚΚΕ να αποκαλύψει και να καταψηφίσει αυτούς τους κανονισμούς, σήμερα πολλοί κόσμος θα ήταν πραγματικά στο σκοτάδι. Άρα λοιπόν σήμερα υπάρχει ελπίδα στην πάλη των λαών απέναντι στην επίθεση που διεξάγεται, γιατί ξέρετε ο κύριος στόχος είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα, είναι οι άνθρωποι που παλεύουν, οι συνδικαλιστές. Αυτός είναι ο εχθρός λαός που στην ουσία θα στραφούν αυτοί οι μηχανισμοί, γιατί βεβαίως υπάρχουν και οι ανταγωνισμοί και η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη και υπάρχουν και οι βιομηχανικοί ανταγωνισμοί που ακριβώς διαμορφώνουν το έδαφος για να αγοράζονται και να διακινούνται τέτοια βαλιτσάκια και τέτοιοι μηχανισμοί παρακολούθησης. Αλλά ο κύριος στόχος είναι το εργατικό λαϊκό κίνημα, ο λαός μας που παλεύει, και αν διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση που ο λαός διαμορφώσει συνθήκες να παλέψει ενάντια και στους μηχανισμούς καταστολής και στο σύστημα της εκμετάλλευσης, είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί να ξυλώσει όλο αυτό το πολυπλόκαμο, πολυδέδαλο, σκοτεινό και ευδελιρό σύστημα και πραγματικά να απολαύσει δικαιώματα και ελευθερίες που σήμερα καταπνίγονται από αυτή την καπιταλιστική από αυτό το καπιταλιστική βαρβαρότητα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις της. Μονοπόλησε τη συζήτησή μας το ζήτημα αυτό που είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Θα επανέλθουμε όμως, γιατί είναι πολλά και σημαντικά τα ζητήματα της επικαιρότητας. Θέλω πολύ να σας ευχαριστήσω για απόψη, κύριε Παπαδάκη. Συνέχεια και καλή δύναμη.